Εκ νέου θέμα παραχώρηση τη ομάδα στο άμεσο μέλλον έθεσε ο ισχυρό άντρα τη ΠΑΕ, Βαγγέλης Πλεξίδας, με δηλώσει που έκανε στην εφημερίδα Ελευθερία τη Λάρισα, όπου μεταξύ άλλων είπε ότι έκανε τα πάντα για να βγει η ομάδα στα play-off, αλλά η στοχοποίησή του από τον κόσμο έδινε σε πολλού παίκτε την αίσθηση πω μπορούν να λειτουργούν σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό ο σαφή καταλογισμό των ευθυνών τη αποτυχία εκ μέρου του στι πλάτε των παικτών αλλά και των φιλάθλων. Ήρθε μια μέρα μετά τον καταλογισμό στους ποδοσφαιριστές προς τίμω της τάξης των 100.000 ευρώ, ενώ στον επίλογο της συγκεκριμένης δήλωσης ανέφερε πως οι Βυσσινοί θα πρέπει να κερδίσουν Ζάκυνθο και Ηρακλή στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, αλλιώς να μην γυρίσουν από τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή, εντελώς διαφορετικό είναι το μήκος κύματος, στο οποίο τοποθετείται σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα gazeta.gr ο προπονητής της ΑΕΛ, Σούλης Παπαδόπουλος, ο οποίος προσεγγίζει τον στόχο, λέγοντας πως υπάρχουν ακόμη ελπίδες για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, που με την αγωνιστική άνοδο και τις εμφανίσεις τους με φωκικό γάζωρο αλλά και αναγέννηση, παρά την ήττα, έδειξαν ότι μπορούν να καταφέρουν να εξαντλήσουν τα μαθηματικά περιθώρια που έχουν, ώστε να εξασφαλίσουν τουλάχιστον την τέταρτη θέση και να μην εμπλακούν στη διαδικασία των play-out. Στα αγωνιστικά, εν ώψη του παιχνιδιού του Σαββάτου με τη Ζάκυνθο, που θα γίνει και κλεισμένων των θυρών, επιστρέφει από τιμωρία ο Νεμπεγλέρας, πιθανότατα και ο Μουλόπουλος από τον τραυματισμό του, ενώ αμφίβολος παραμένει ο Εγκεσάν, παρέα με τον Πίντο, που αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις.